Υπάρχει ελπίδα αν υπάρχει σχέδιο. Γιατί πρέπει να δούμε πώς οδηγηθήκαμε σε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε. Οι καταγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ έχουν δύο χαρακτηριστικά βασικά. Πριν την πανδημία υπήρχαν οι κλασικοί άνεργοι, οι οποίοι δεν είχαν εκείνο το συγκεκριμένο διάστημα εργασία, και οι μακροχρόνια άνεργοι. Mm-hmm. Προσθέθηκαν όμως αυτές τις δύο κατηγορίες οι εργαζόμενοι που οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν λόγω της πανδημίας. Προσθέθηκαν επίσης σε αυτά τα νούμερα και οι εργαζόμενοι που μπήκαν σε αναστολή. Άρα έχουμε μία αύξηση ανεργίας που στην ουσία είναι πολύ μεγάλη, αλλά και η βελτίωση που φαίνεται σήμερα ότι έχουμε μείωση, πάλι και αυτή δεν είναι πραγματική. Γιατί από τους ενδυνάμει εργαζόμενους που βλέπουμε και έφυγαν από την πτέρυγα του ΟΑΕΔ και πήγαν στο κομμάτι της εργασίας, δεν είναι πραγματικά ενεργοί. Είναι ένα μικρό ποσοστό που επέστρεψαν και παράγουν έργο και είναι και οι επιδοτούμενοι λόγω αναστολών. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα που δεν είναι σαφή, παρόλο που τα νούμερα μας δείχνουν άλλα. Η πραγματική αγορά της εργασίας έχει να κάνει με τις κλειστές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν αποφάσισαν να ανοίξουν, πολλές εξ αυτών, ή κράτησαν μονάχα τους ιδιοκτήτες σαν εργαζόμενους και δεν επαναπρόσλαβαν προσωπικό. Σωστά, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά ακόμα στην αγορά εργασίας. Ρευστά όντως, ή άλλως είναι υγειονομικά, κυρία Μανουσάκη. Υγειονομικά, από εκεί ξεκινάμε ότι η υγειονομική κρίση προκάλεσε την εργασιακή κρίση. Και φτάνουμε στους παράγοντες που θα πρέπει να δει το κράτος, που θεωρούμε με ένα καλό σχεδιασμό μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα έργα ανάπτυξης και η ενίσχυση της εργασίας αντί την ενίσχυση της ανεργίας, θέλετε να πείτε. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι η λογική. Γιατί πώς θα έχεις εργαζόμενο αν δεν έχει. Η Ελλάδα δεν έχει το περιθώριο, κυρία Δουλειεράκη, να έχει δεκάδες χιλιάδες άτομα διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και να μένουν άνεργοι. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα που εξ ανάγκης οι δυνατοί άνθρωποι θα πρέπει να δουλεύουν. Και πάντα οι πλέον ευάλωτοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, βεβαιότατα οι νέοι κάτω των 25 ετών, βεβαιότατα οι γυναίκες, με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 19,1%, έναντι των ανδρών με 12,3%. Είναι το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα για το Μάιο. Αυτή είναι η αναλογία μεταξύ γυναικών ανδρών. Σωστά τα λένε οι στατιστικές, οπότε θα πρέπει να σκύψουν σοβαρά στο πρόβλημα και να δώσουν λύσεις. Δεν μπορείς να στηρίξεις την Ελλάδα με στρατιές ανέργων. Πρέπει να στηρίξουν την εργασία όλα τα μέτωπα, από το προνοιακό μέχρι εργασιακό, μέχρι υγειονομικό, να είναι θωρακισμένοι πολίτες και να μπουν στη μάχη της ζωής. Δεν μπορούμε να είμαστε πια παροπλισμένοι και να περιμένουμε. Ένα μόνο 30% επέστρεψε στις θέσεις τους που είχαν χαθεί λόγω της πανδημίας. Το υπόλοιπο 70% δεν είναι ούτε επιδοτούμενο, ούτε έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει. Ξέρετε, αυτή τη λογική, κύριε, δεν έχουμε εισοδήματα. Ξέρετε όμως και κάτι άλλο, κυρία Μανουσάκη, πολύ κόσμο τον φοβίζει το τι θα γίνει με το τέλος στις αναστολές, τέλος στη συνεργασία, δεν ανοίγουν όλα τα ξενοδοχεία, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα, τι θα γίνει με τόσο κόσμο ο οποίος θα βρεθεί εκτός και δεν θα μπορεί να ζήσει. Αυτό ακριβώς σας λέω. Θα πρέπει πριν φτάσουμε στην έκρηξη να υπάρχει ο σχεδιασμός ομαλής απορρόφησης, σταδιακά, ανακατηγορίες, ανακλάδους, και να μην φτάσουν οι άνθρωποι να τρώνε από συσίτια και με ελεημοσύνη, πάντα εθελοντικά. Γιατί και εκεί το κράτος στηρίξει τις ελπίδες στον εθελοντισμό και στους απόρους, δηλαδή, ή στους μη εισοδηματίες. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολο να δούνε από τα αφημί του κάθε ενός πολίτη τι εισπράττει, είτε είναι μόνος του στο σπίτι, είναι σε οικογένεια. Μπορούν πολύ εύκολα να δούνε λοιπόν αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει, με ευπρέπεια, όχι να φυτώ ζωή, ή αν είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο να ελεγχθεί αυτό.